Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 1η του Μάρτη και είναι οι ειδήσεις από το ΥΠΟΛΙΤΗΣ. Με την αποπληρωμή των αποζημιώσεων να αρχίσουν άμεσα οι κατεδαφίσεις για την έναρξη του έργου της επέκτασης του αεροδρομίου. Μήπως και προλάβουμε το καλοκαίρι του 2013, ζητούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που για πρώτη φορά βλέπουν φως στο τούνελ. Τρεις και ο Κούκος ήταν χθες στην παχιακή κινητοποίηση κατά του μνημονίου και κατά της εξομοίωσης του ΦΠΑ στα νησιά. Ο καιρός έσωσε τα προσχήματα. Την κατάργηση της βίζας για όλους τους Τούρκους που επισκέπτονται τα νησιά μας, είτε για μονοήμερη, χωρίς διανυκτέρευση, εκδρομή, είτε για 48 ώρη παραμονή, ζητούν με κοινό τους υπόμνημα προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Πολιτισμού Τουρισμού, οι Περιφερειάρχες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα Επιμελητήρια Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Πήγαν για ρευστό, αλλά έφυγαν με αναψυκτικά και μπύρες άγνωστοι δράστες που επιχείρησαν να διαρρήξουν το περίπτερο στην Μπελαβίστα. Έσπασαν το λουκέτο του ψυγείου, επιχείρησαν να διαδείξουν και το περίπτερο, όμως δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα να φύγουν με άδεια χέρια. Από τις πρώτες εκτιμήσεις της ασφάλειας, η διάρρηξη αυτή συνδέεται άμεσα με την προημερών διάρρηξη στον υπηαγωγείο του Βαρβασίου, από όπου οι δράστες αφαίρεσαν μερικά κιλά λάδι. Συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα το επιμελητήριο. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η κατάργηση του μνημονωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Ξέφυγε αυτιστράτα το άλογο και αναστάτωσε όλη την καλοπλή του χθες το μεσημέρι, προκαλώντας μποτιλιάρισμα σε δεκάδες αυτοκίνητα. Τελικά απομακρύνθηκε χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής. Άνετα επικράτησε ο ναυτικός ομιλοσχείο επί του Φαλήρου στο χθεσινό εκτός έδρας παιχνίδι με 9-4. Σήμερα οι παίκτες του Βαγγέλη Ρούπακα θα τεθούν αντιμέτωποι με τα Χανιά στις 2 το μεσημέρι στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Στα αποτελέσματα της πρώτης τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, Καλαμωτή Όμηρος 2-3, Ηρακλής Ρωσιακός 3-1 και Αναγέννηση Καριές 1-0. Ήταν η ενημέρωσή σας από το ΥΠΟΛΙΤΗΣ. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.